Τα Ρίχτερ συνεχίζουν να δονούν την Κρήτη και η τρεμάμενη γη κάτω από τα πόδια των κατοίκων, κυρίως των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, προκαλεί φόβο και αναστάτωση. Τρέμω ολόκληρη, φοβάμαι να μην πέσει τίποτα από πάνω να με πλακώσει. Η μέρα στο ανατολικό τμήμα του νησιού ξεκίνησε με μια δόνηση 4,3 Ρίχτερ, η οποία είχε επίκεντρο 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου και εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, που σήκωσε από τα κρεβάτια τους όσους από τους πληγέντες προσπαθούσαν μάταια να κλείσουν τα μάτια τους μέσα στα κλειστά γυμναστήρια που φιλοξενούνται. Εγώ φοβήθηκα, βέβαια. Η κυρία είναι, δεν άκουσα τίποτα, αλλά εγώ φοβήθηκα. Αφού πήρα το γιο μου τηλέφωνο, αν στο σπίτι είχαν ζημιά. Βγήκαμε έξω, σηκωθήκαμε. Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα ναι, και εδώ. Ναι, όλη μέρα κάνει και όλη νύχτα. Όλοι στο πόδι ήμασταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, ήταν δυνατός. Ξέρουμε εδώ το κλειστό γυμναστήριο Μπάχης ότι έχει αντισεισμική προστασία, αλλά δεν πάβουμε να ανησυχούμε βεβαίως. Όλη τη νύχτα οι σεισμικές δονήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Στις 21 και 48 έγινε σεισμός 3,2 Ρίχτερ. Στις 23 και 14 μία ακόμη δόνηση 3,5 Ρίχτερ. 10 περίπου λεπτά πριν από τη μία τα μεσάνυχτα καταγράφηκε δόνηση 3,2 Ρίχτερ, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε με δόνηση 3,4 Ρίχτερ στις 4 και 29, ενώ 2 λεπτά αργότερα στις 4 και 31 καταγράφηκε μία ακόμη δόνηση 3,3 Ρίχτερ, ενώ μετά το σεισμό των 4,3 Ρίχτερ το πρωί ακολούθησε μια συνεχιζόμενη ακολουθία από δονήσεις της τάξης των 3 Ρίχτερ. Γιατί πάνω πάμε να ερμήσουμε λίγο, ξανακάνει καινούριους σεισμούς. Πάνω που λέγαμε ότι έκανε λιγότερο από 4-4,5, ξανά έκανε πάλι. Το πήραμε απόφαση. Απόφαση το πήραμε. Δεν πρόκειται τίποτα. Εγώ ήμουνα στο κρεβάτι, ξεσηκωθήκαν όλοι, αλλά λέω τι να κάνουμε, να φωνάζουμε, να ξεσηκωθούμε, αφού εδώ είμαστε, δεν έχουμε τείχους να μας επλακώσουν. Παρατηρώντας το φαινόμενο, οι σεισμολόγοι έκαναν λόγο για μια συνέχεια των σεισμικών δονήσεων που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκτόνωσης του φαινομένου, με τους κατοίκους ωστόσο κάθε βράδυ πριν ξαπλώσουν να φοβούνται ότι ένας ακόμη σεισμός θα τους σηκώσει από τα κρεβάτια τους. Δεν αισθανόμαστε καλά, αφού δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε καθόλου. Πώς κοιμάστε τις νύχτες? Με φάρμακο και πάλι δεν με πιάνει. Με χάπι και δεν με πιάνει. Λόγω του φόβου και της ανησυχίας σας? Ναι. Και της στεναχώρια του σπιτιού μου και όλα. Θέμα χρόνου, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, πληγέντες να αρχίσουν να μετακινούνται προς τους οικίσκους που είναι ήδη έτοιμοι να φιλοξενήσουν τους πρώτους από τους δικαιούχους, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν από τους 90 συνολικά οικίσκους που θα έρθουν οι πρώτοι 40. Άμεσα θα μπουν. Τώρα που μόλις βγάλουμε τη λίστα θα μπουν αμέσως μέσα. Έχουμε κρεβάτια, έχουμε κλινοσκεπάσματα, έχουμε στρώματα. Πιστεύω ότι οι 40 θα είναι άμεσα τώρα να παραδοθούν ίσως αυτή τη βδομάδα. Εμείς έχουμε τις υποδομές, έχουμε τις βάσεις για να τους τοποθετήσουμε και όπως καταλαβαίνετε εκτονώνεται κάπως το κλίμα.